Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Τώρα θα έπρεπε να παίζει ένα τζιφ δικό μας να τρέχουμε ή εμείς οι δύο να τρέχουμε. Πώς θα κάνουμε προπόνηση? Δε πρέπει να βγούμε έξω, να βάλουμε αθλητικά, να βάλουμε τα κολάν μας. Εγώ έβαλα. Προνόησα σήμερα. Με κάποιο τρόπο, διότι παιδιά συμβαίνουν τόσο μεγάλα αθλητικά γεγονότα στο νησί μας τελευταία που η αλήθεια είναι ότι θέλοντας και εμείς. Μπαίνουμε στη διαδικασία να τα υποστηρίξουμε. Μα αυτός είναι και ο σκοπός. Να γίνουμε κομμάτι, έτσι, και ένα κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας που όπως στη μεγάλη αθλητή διοργάνωση που έρθει την Κυριακή έχει να στείλει πάρα πολλά μηνύματα ζωής, ισότητας, αγάπης και προσβασιμότητας. Σημαντικό. Θα το πούμε και αυτό, θα το στείλουμε γι' αυτό μήνυμα. Σημαντικές όλες οι παράμετροι. Το θέμα είναι ότι το τέταρτο μέλλον ραν είναι εδώ. Θυμάσαι που συζητούσαμε και για το τρίτο πριν από δύο χρόνια. Εδώ υπάρχουν εξελίξεις, εδώ συμβαίνουν πράγματα. Με απότερο σκοπό για ακόμη μία φορά να δείξουμε την αγάπη που έχουμε στον αθλητισμό και όχι μόνο. Ακόμα και αν δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Ακόμα και αν δεν έχουμε κάνει την καλή, τη γερή, τη θερμή προπόνηση. Εμείς είμαστε όλοι καλοδεχούμενοι και θα την κάνουμε τη διαδρομή. Όποια διαλέξουμε. Άρα, αυτό το Σαββατοκύριακο, προσέξτε, δεν κατεβαίνουμε στη Μεσαρά μόνο για καλή παρέα όπως το έχουμε συνηθίσει, αλλά κατεβαίνουμε για να για τρέξουμε. Και πάμε να καλωσορίσουμε. Εντάξει. Μανώλη, καλώς όρισες. Καλώς το. Καλό μεσημέρι. Κρατούσαμε τις ευχές και τα συγχαρητήρια καιρό τώρα για να στα δώσουμε και με τη συμμετοχή σου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και με το χάλτινο που έφερες. Και για την υπερηφάνεια που μας κάνεις κάθε φορά που σε βλέπουμε, σε παρακολουθούμε, ρε παιδί μου. Να είστε καλά. Τιμή είναι δικιά μου που με έχετε καλέσει στο κανάλι σας και ιδιαίτερα για το δεύτερο σκοπό, για το μέλλον ραν. Αλλά και οι ευχές για το μετάλλιο είναι σημαντικές και για μένα ήταν σημαντικό που μπορούσα να εκπροσωπήσω το νησί. Να είστε καλά. Ήταν σημαντικό το κλείσιμο αυτό, γιατί ήταν και το κλείσιμο μου. Ναι, καλά δεν είναι. Τέσσερις φορές πήγες. Δεν έχει πισωγύρισμα, κάτσε. Γιατί νομίζω πες να το έχεις ξαναπεί στο παρελθόν. Δεν έχει πισωγύρισμα. Είπαμε ότι αυτό ήταν το οριστικό και το κλείσιμο. Ήταν νομίζω το πιο όμορφο κλείσιμο. Δεν είναι ωραίο κλείσιμο. Στο προηγούμενο δεν μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιο κλείσιμο. Είμαστε τέταρτοι. Τώρα όμως κάναμε ένα ωραίο κλείσιμο. Και από εδώ και πέρα τι. Έχει πολλά. Έχει να κάνει ο Μανώλης. Δεν θα αποκαλύψει μέχρι να τελειώσει αυτή η παρουσίαση. Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζω. Αν θα βγει, θέλει χρόνο να στηθεί. Όταν θα έρθει όμως η ώρα, να είσαι σίγουρος ότι. Εντάξει, κάτι θα μας ξεφουρνίσει. Θα το ανακοινώσουμε από εδώ μέσα. Μπορεί κάτι να εκμεύσουμε μέχρι το τέλος συζήτηση, δεν ξέρεις ποτέ. Φίλιππε, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Γιάννη και σένα. Καλώς ήρθατε. Ο Γιάννης ο Κουκουλάκης και ο Φίλιππος ο Παπαδάκης, μέλος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Νοτίου Κρήτη στο μέλλον. Πού να πάω, να δώσουμε το λόγο στο Φίλιππα. Βέβαια. Ένα άνθρωπο που με συγκλώνησε αυτή η λεπτομέρεια που είπαμε λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ότι όταν δημιουργήθηκε ο σύλλογος, ο Φίλιππας δεν είχε γίνει το ατύχημα. Όχι. Αλλά ήταν μέλος και ήταν ένα άτομο που απαιτεί το να βρίσκεται μέσα στη σύσταση του συλλόγου για να δημιουργηθεί ο σύλλογος. Και μετά από ένα χρόνο, κάπως έτσι είναι. Δεν ήταν στη σύσταση, δηλαδή δεν είχε μπει ακόμα στη σύσταση, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ενεργός της περιοχής, ο Φίλιππας, που γνώριζε για τη δράση του συλλόγου. Η αναπηρία δυστυχώς ήρθε μετά. Ήρθε μετά. Πορεία. Αλλά από ό,τι βλέπεις ο σύλλογος, ο Φίλιππας είναι μες στο σύλλογο, ενεργός, είναι στο διοικητικό, είναι ένας άνθρωπος που τρέχει πάρα πολύ για το σύλλογο. Περδραστήριος, μαθαίνουμε εμείς. Σε όλα του. Σε όλα. Όταν μπορούμε, κάνουμε. Για πες, περιμένετε πώς και πώς την Κυριακή. Εννοείται, την περιμένουμε. Περιμένουμε πλήθο κόσμο να έρθει όλοι μαζί να τρέξουμε, να αγωνιστούμε, να δείξουμε το σκοπό του αγώνα μας. Και θα παρακαλέσουμε τον κόσμο να έρθει να το ζήσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Εγώ, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Φίλιππας είναι και από, τους, από το διοικητικό, ας πούμε, από το κομμάτι που συμμετέχει δυναμικά. Ενώ δυναμικά θα τρέξει τον αγώνα μέσα. Μπράβο. Δηλαδή, εμείς οι υπόλοιποι, εγώ, ο Γιάννης και όλοι οι υπόλοιποι. Α, εσείς απέχετε! Είμαστε στα υπόλοιπα. Εσύ πώς το αποφάσισες δηλαδή, να το κάνεις αυτό το αγώνα? Τρέξαμε και με Μανώλη τώρα στο Αλκαλοχώρι την Κυριακή. Και έχουμε το χειρίλατο ποδήλατο, μας δίνει τη δυνατότητα να τρέξουμε. Μπράβο. Κάνουμε πολλές προπονήσεις μαζί και κατά τη διάρκεια όλη τη χρονιά. Είναι το κομμάτι το αερόβιο που μας κρατάει. Mm. Άρα έχουμε και δύο χειρίλατα και κάνουμε πολλές αερόβιες προπονήσεις κάτω στην περιοχή μας. Άρα το έχουμε συνδυάσει και συμμετέχουμε σε πολλά ράντ σε όλο το νησί. Κάτι για την πόρτα σας. Η διαδρομή είναι τέλεια, είναι προσβάσιμη η διαδρομή σε όλο το κομμάτι και σε εμάς τα άτομα με αναπηρία και στους περιπατητές μας. Είναι μια όμορφη διαδρομή, περνάμε το φράγμα φανερωμένης. Που αυτή τη στιγμή θα το γεμίσουμε εμείς προσωπικά από κόσμο. Από κόσμο.
Το λέγαμε πριν, Χριστιανά, ξέρεις πόσους κατοίκους έχει εκεί η περιοχή. Όχι, θα μάθω, θα μας πει ο Γιάννης, γιατί όχι μόνο αυτό, έχω και άλλες λεπτομέρειες εγώ. Τα πρακτικά δεν μου έχετε πει πόσες είναι οι διαδρομές, πόσα χιλιόμετρα, Γιάννη, να ξέρω εγώ πού θα ενταχθώ. Εγώ κάθε χρόνο ρωτάω. Εγώ με τίμια. Για τους πολύ καλούς περπατητές έχουμε τη μεγαλύτερη διαδρομή που είναι τα 2 χιλιόμετρα. Αυτή εκεί είμαι εγώ. Τι συζητάς τώρα, η κατηγορία μου είναι αυτή. Περπατητές, όχι δρομής. Περπατάμε. Περπατάμε. Η παιδική μας διαδρομή είναι στα 1900 μέτρα που ξεκινά από το σύλλογό μας, κάνει μέσα στο χωριό ένα μικρό κύκλο και τελειώνει στο σύλλογο. Στο ίδιο σημείο. Όπως όλες οι διαδρομές τελειώνουν στο ίδιο σημείο, εκείνη σε τερματισμό στο ίδιο σημείο, άσχετο πως η κάθε μία έχει το μεγαλύτερη απόσταση να διανύσει ο δρομέας ή ο περπατητής για τη μικρή. Στα 6 χιλιόμετρα θα έχουν και εκεί περπατητές, δεν θα έχει μόνο δρομίες. Και θα φτάσει η μικρή διαδρομή, η δεύτερη διαδρομή, συγγνώμη, κάτω από το φράγμα της Φανερωμένης και θα επιστρέψει προς τη Φανερωμένη. Και η μεγαλύτερη διαδρομή, τα 16,5-17 χιλιόμετρα περίπου. Για τους τολμηρούς. Για τους τολμηρούς, θα ανέβει την τρομερή ανηφόρα του φράγματος. Αυτή που συζητούσε ο Στέλιος πριν. Ο Στέλιος, όχι, ο Παγκιάνος από εδώ. Στέλιο τα παιδιά. Είναι... άλλη έλεγες εσύ, εντάξει. Θέλει για τη φορά της θιάς του, που είναι στο σπίτι της θιάς του. Λέει. Εγώ λέει θα την ανέβω, θα είναι για μένα λέει κατηφόρα ή ανηφόρα. Τι θες εσύ να είναι Στέλιο, κατηφόρα θες. Κατηφόρα, εδώ θα συγηθούμε στους ειδικούς, μη στεναχωριέσαι. Θα τον πάρουμε με το καροτσί, τον βγάλαμε πάνω. Αν έρθει και ο Στέλιος, Γιάννη, πόσους περιμένουμε, πόσους αθλητές περιμένουμε μαζί με το Στέλιο. Αν καταλογίσουμε τον κάθε αθλητή που θα κάνει για δύο επιδείς. Mm-hmm. Θα έχουμε τη δύναμη να τον στηρίξουμε, ρε παιδί μου. Υπολογίζουμε για θέμε 700 αθλητές για να πούμε ότι είμαστε καλοί. Από κάθε σημείο του νησιού. 700 περιμένετε, 700 χωρίς τις παρέες τους, χωρίς τις οικογένειές τους. Οι συνδρομές, οι συμμετοχές άλλα χρόνια, ας πούμε, στο προηγούμενο, είχαμε 700 εγγραφές και συμμετείχαν, δηλαδή, τρέξανε αυτοί που περάσανε τα τσπάκια τους. Γύρω στους 660. Δηλαδή είχαμε και 40 άτομα που κάναν την εγγραφή τους, ήρθαν, πήραν το πακέτο τους, αλλά δεν τρέξανε. Αλλά δεν τρέξανε. Ήρθαν απλά να στηρίξουν. Ναι, θέμε να το εξελίξουμε και να περάσουμε 700 άτομα όμως. Οπότε θέμε τη συμμετοχή του κόσμου σε αυτό το κομμάτι. Γιατί μπορούμε. Το χωριό, η διοργάνωση μπορεί να το υποστηρίξει όλο αυτό. Μπορεί να υποστηρίξει, εγώ πιστεύω, μέχρι και 1000 άτομα. Από εκεί και ύστερα αρχινά και κορέζεται, θα κορεστεί πάρα πολύ το οδικό δίκτυο της περιοχής και δεν σηκώνει, ας πούμε, δεν μπορεί να σηκώσει, ας πούμε, μια διοργάνωση να πει ότι θα το κάνω 2000 άτομα με τίποτα. Θα πλημμυρίσει το χωριό. Είναι μικρό χωριό Φανερωμένη. Είναι κακό αυτό. Σκέψτε. Δεν είναι κακό, απλά δεν ξέρω αν εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε. Πρακτικά, δηλαδή. Και ο χώρος που στεγάζει το Σιλούζι, γιατί όλα και κίνηση και τερματισμός και όλη η διαδικασία γραμματείες, ο χώρος που θα έχει τη φυσικοθεραπεία, ο χώρος που έχει τη φύλαξη από μόνο και όλα αυτά είναι μέσα στο χώρο. Είναι άρα λοιπόν. Κόσμου. Ναι, μετά βλέπεις, ας πούμε, και γεμίζει αυγή και λέει τώρα που θα τους βάλω. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν θα ξεφύγει. Μακάρι να ξεφύγει. Και βλέπουμε, εδώ είμαστε εμείς. Εγώ σκέφτομαι το εξής και νομίζω και από τις αγαπημένες μου ερωτήσεις, γιατί κάπως είμαι και εγώ συναισθηματικά δεμένη με όλα αυτά. Και αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο Melon Run το είχαμε το 16. Μέχρι σήμερα, που θα έχουμε καλώς εγώ το πράγμα το τέταρτο, υπήρξε μια στιγμή που σου έχει μείνει και πάντα μου αρέσει να το ακούω και να μαθαίνω. Πολύ συγκινητική που μπορεί να δες την εκκίνηση, μπορεί να δες τον τερματισμό, μπορεί να δες κατά τη διάρκεια, μπορεί να σου τη μετέφεραν ή να την είδες με τα ίδια στα μάτια. Το πιο συγκινητικό για μένα κάθε φορά που έχω μια τέτοια διοργάνωση, αλλά ειδικά στις πρώτες, ήταν τα παιδιά με αναπηρία που τα είδα με τόσο λαχτάρα να θέλουν να τερματίσουν. Απίστευτο. Με μεγάλη δυσκολία. Με μεγάλη δυσκολία να θέλουν να τερματίσουν, αλλά να μην το βάνουν κάτω μικρά παιδάκια που τα χαμόγελα δεν ήταν μέχρι τα αυτιά, ήταν πιο πάνω. Άρα λοιπόν και εμείς ως διοργανωτές εκείνη τη στιγμή να ξέρεις αποζημιωνόμαστε και λέμε πραγματικά άξιζε τον κόπο, γιατί ταλαιπωριόμαστε όλοι, θέλει πολύ καιρό να το στήσεις όλο και αυτό. Δεν είναι εύκολη διαδικασία σίγουρα. Καθόλου εύκολη, αλλά κάτι τέτοια χαμόγελα σε αποζημιώνουν και λες θα το ξανακάνω. Οι λόγοι και τα αίτια που δημιουργήθηκε αρχικώς ο σύλλογος και μετά και το Melon Run που βλέπουμε ότι έχει ανοίξει βεντάλια του, έχει ανοίξει έτσι και έχει γίνει ένας πιο προσιτός αθλητικός αγώνας, διαδρομή αν θέλεις και τα λοιπά, αθλητικό γεγονός για πάρα πολύ στην Κρήτη, δημιουργήθηκε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Για να αποδείξετε όντως ότι η αναπηρία είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος ζωής. Στη διαδρομή αυτή τώρα, να μιλήσω και με αθλητικούς όρους, πόσο εύκολο είναι
να προχωράς με αυτά στο μυαλό σου. Πρέπει να αποδείξω ότι μπορείς τους άλλους και να δημιουργήσω και ένα κόσμο ευκόλως προσβάσιμο για όλα τα άτομα με αναπηρία. Που έχετε κάνει πράγματα και θάματα κάτω στη Μεσαρά. Δηλαδή δεν είχα δει παλαιότερα, και ο Στέλιος θα τα ξέρει, ράμπες αναπηρικές, σιτράκ στις παραλίες. Η συνεισφορά σας είναι μεγάλη. Ο λόγος σας πλέον μετράει. Η κοινωνία κάτω αλλάζει. Έτσι είναι. Για μένα προσωπικά δεν είναι να αποδείξει σε κανένα τίποτα. Εσύ μέσα σου πρέπει να καταλάβεις κάποια πράγματα και να συνεχίσεις το δρόμο σου. Από εκεί που τον άφησες για τον άλλο χίψη. Το θέμα είναι ο δρόμος όμως να έχουν φροντίσει κάποιοι. Ο δρόμος τον κάνεις εσύ προσβάσιμο. Έτσι. Εσύ προσπαθείς, ζεις και συνεχίζεις το δρόμο σου ευθεία πάντα. Έτσι. Μπορεί να δεις δυσκολίες, ανηφόρες, κατηφόρες, να τις ξεπεράσεις τα πάντα. Θέλεις να υπάρχει. Πετυχαίνονται οι σκοποί, εκεί ήθελα να καταλήξω. Τελικά, μετά από τόσα χρόνια που υπάρχει και ο σύλλογος. Το προσπαθείς και τα πετυχαίνεις τα πάντα. Εγώ να πω ότι πραγματικά πετυχαίνονται οι στόχοι. Έτσι. Καλά το λέει ο Φίλιππας ότι τους δρόμους μας εμείς τους ανοίγουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Άμα θέλουμε να βλέπουμε ένα τείχος, είναι ένα τείχος πάντα μπροστά. Άμα θέλουμε να το ρίξουμε το τείχος, θα το ρίξουμε. Από εκεί και ύστερα όμως η περιοχή μας έχει καμάλματα. Δηλαδή, αν κάτσουμε να αναλογιστούμε το πώς έχουμε ταλαιπωρηθεί, ας πούμε, τα καλοκαίρια, ο Φίλιππας, ο Γιάννης πιο πολύ, το να φροντίσουμε, ας πούμε, τις παραλίες μας να είναι προσβάσιμες, κάποια παιδιά έρχονται, ας πούμε, και βρίσκουν ένα δρόμο ανοιχτό. Όντως υπάρχει δρόμος, γιατί κάποιοι ταλαιπωρηθήκαν πιο πίσω, ίσως εμείς ή και κάποιοι άλλοι, και ανοίξανε το δρόμο, γιατί θέμε. Αν τυχόν έρθουν νέα παιδιά που εμείς δεν το ευχόμαστε, αλλά δυστυχώς έρχονται, να βρουν αυτό το δρόμο ανοιχτό, να βρουν μια προσβάσιμη παραλία, έτσι, να βρουν ένα αναπηρικό πάρκι, να βρουν ένα πεζοδρόμιο και να βρουν και μια νοοτροπία διαφορετική. Και πετυχαίνει, πίστεψέ με, πετυχαίνει τα νέα παιδιά που κάνουν τις νέες επιχειρήσεις τώρα πια δύσκολο, κάτω. Εξ αρχής να αλλάξει αντίληψη σε ένα τόπο, ο οποίος κακά τα ψέματα. Ξέρεις πόσο ευχαριστημένος μας κάνει όταν θα μας πάρουν τηλέφωνο ένας νέος επιχειρηματίας που κάνει μια νέα δουλειά να μας πούνε, ρε παιδιά, ετοιμάζουμε αυτό το εστιατόριο. Θέλετε να έρθετε να μας πείτε πέντε βασικά πράγματα για να είναι προσβάσιμο για εσάς. Αυτό είναι το πιο βασικό. Μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί ξέρεις, ας πούμε, Κόκκινος Πύργος. Ξέρω ότι έχουν νοίξει 3-4 καινούργια μαγαζιά. Έχουν έρθει, μας έχουν βρει, μας έχουν δείξει για να τους αποδείξουμε εμείς πώς είναι η προσβασιμότητα. Και λες, OK. Άρα λοιπόν όλο αυτό που έχουμε ταλαιπωρηθεί όλοι μας έχει αντίκτυπο. Έχει. Άρα πολύ ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Και όχι μόνο για μας. Μια περιοχή, Χριστιανά μου, που μέχρι πρώτη, ας πούμε, μοίρες απήγαινε στην Πάκη, δεν μπορούσες να περάσεις από την πλατεία. Πεζός. Από τα παράνομα. Πεζός. Πεζός. Όχι με αμάξι. Από την παράνομη στάθμευση. Και τώρα δυσκολευόμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλα. Καλά, δεν φτιάχνει. Και τώρα δυσκολευόμαστε, αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Έχουμε, δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα να χτυπήσουμε λίγο παραπάνω το χέρι στο τραπέζι σε αυτούς που δεν θέλουν να συμμορφωθούν. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που θα δουν το Φίλιππ Αφερπίν να μπαρκάρει μια αναπηρική θέση ενώ δεν πρέπει, και του πούνε ρε φίλε, βγάλ' το. Αφού ξέρεις ότι είναι για αυτόν τον λόγο. Αυτό το έχω κάνει και εγώ, μπορώ να πω. Δηλαδή, να έχω δει άνθρωπο και δείξε, είναι αυτό πολλές φορές που σε πιάνει, ρε παιδί μου, σε πνίγει το άδικο και λες, αφού υπάρχει δική σήμανση και τη βλέπεις. Τι πας και παρκάρεις εκεί το αυτοκίνητο και κάνεις τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση στους παλιούς. Απέτηση εγώ τώρα πια έχω στους νέους. Και αυτός είναι και ο στόχος μας. Έχουμε απέτηση, γιατί όλοι δηλαδή, άνθρωποι είμαστε. Κυνηγάμε τα σχολεία γιατί. Κυνηγάμε τα σχολεία γιατί από εκεί ξεκινάει τώρα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, από τη νέα γενιά, και να το περάσουμε στο μυαλό των παιδιών μας, που τα παιδιά μας να γίνουν καλύτεροι πολίτες και ίσως να συμμορφώσουν και εμάς. Πες το ψέματα. Πώς μας βάζουν τα γυαλιά. Γιάννη, πόσο σημαντική είναι και η ύπαρξη του συλλόγου, θα πω εγώ, και η αφορμή. Που συζητάμε τώρα το μέλλον RAN για να υπενθυμίσουμε σε όλους τους ανθρώπους και στους ανθρώπους με αναπηρία. Είμαστε εδώ, τους νοιαζόμαστε, τους αγαπάμε, είμαστε όλοι ίσοι και έχουμε όλοι δικαίωμα στον αθλητισμό, στην ψυχαγωγία που συζητάμε, στη διασκέδαση, στο να βγούμε για ένα φαγητό. Σε όλα αυτά, όλοι έχουμε την ίδια ακριβώς ευκαιρία. Η πρώτη εφαρμογή του RAN, ας το πούμε έτσι, ξεκίνησε το να δείξουμε ότι δεν είμαστε ίσοι μόνο να πούμε σε ένα εστιατόριο, να πάμε σε ένα καφέ να πιούμε, να διασκεδάσουμε και το καθεξής. Ότι έχουμε και άλλα πράγματα που έχουμε κοινά και είμαστε το ίδιο. Δεν είναι μόνο η διασκέδασή μας, είναι και ο αθλητισμός, είναι και η καθημερινότητα,
είναι και το πώς μπορεί να συμβιώσει με τους υπόλοιπους ανθρώπους που πρέπει να σε συνηθίσουν πλέον για να καταλάβουν ότι ναι, υπάρχει αυτή η πτυχή στον κόσμο μέσα. Και προσπαθούμε καθημερινά με υπομονή και επιμονή, γιατί αν δεν το κάνεις έτσι δεν καταφέρνεις τίποτα, πάρα πολύ επιμονή, για να καταφέρουμε το ότι καλύτερο για όλους μας. Μάλιστα. Ναι, σκοπός για το μέλλον ραν, Φίλιππα, πώς το βλέπετε μελλοντικά? Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν κάποια στεγανά σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο, με τις υποδομές, εκεί χωριό, θα σου πει ο άλλος, εντάξει. Το να μεταφερθεί, ρε Μανώλη, ρε παιδιά, πουθενά αλλού, έτσι. Πάμε σταθερά. Πάμε σταθερά. Βήμα-βήμα θα γίνει. Βήμα-βήμα. Δεν θέλουμε μεγάλα ανοίγματα, δεν θέλουμε μεγάλους στόχους. Πάμε προσεκτικά με το σκοπό που πηγαίνουμε για το μέλλον μας, να αναδείξουμε τους σκοπούς του υπάρχουν συλλόγου, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να εξελίξουμε ένα σύλλογο. Θέλουμε τον κόσμο να έρθει, να δει τι έχουμε κάνει εκεί, να δει τι προβλέπετε, να το αναπτύξουμε. Πόσα άτομα αριθμεί ο σύλλογος αυτή τη στιγμή, Φίλιππα? Ο σύλλογος έχει γύρω στα 700 ενεργά μέλη. 600 κάτι μέλη, 650. Και στο κομμάτι. Είναι το... μαζί με τις οικογένειές τους. Έχει και τους φίλους. Δηλαδή είναι τα εγγεγραμμένα μέλη στο καταστατικό μας. Δηλαδή αυτοί που έχουν γίνει μέλη. Μέλη. Ο σύλλογος όμως αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται στο κομμάτι της αποκατάστασης των παιδιών. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Εκεί ήθελα να καταλήξω για να δούμε λίγο τη δραστηριότητα. Έχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγό, παιδοψυχολόγους, φυσικοθεραπευτή, εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης, έχουμε γυμναστή. Έχουμε αρκετές δραστηριότητες. Το κομμάτι που δέχεται κάθε μήνα στο ένα σχολείο που έχουμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε και ένα δεύτερο πάρι, στο ένα σχολείο είναι περίπου στα 200 παιδιά το μήνα. Δηλαδή, που και ο κύκλος εργασιών είναι 24 ώρες κάθε μέρα? Όχι, ο κύκλος εργασιών όταν δουλεύουν τα σχολεία, ναι, ξεκινάει περίπου στις 12 το μεσημέρι. Όταν δεν δουλεύει είναι από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Δηλαδή και τελειώνει, δηλαδή, κλείνει περίπου ο σύλλογος κατά τις 10 το βράδυ. Τύπο, εγώ κάνω εικόνα εκείνα τα παιδιά, το χαμόγελο ρε παιδί μου που βλέπεις, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να ανήκουμε σε μια ομάδα, να συναναστραφούμε με κόσμο και πολλές φορές μπορεί και η καθημερινότητα όλων μας να είναι δύσκολη, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι πάνω από όλα. Σίγουρα τα παιδιά έχουν να πάρουν πολλά πράγματα από το σύλλογο, αλλά ο στόχος που ξεκίνησε, ειδικά το θεραπευτικό κομμάτι, ήταν για τους γονείς. Ήταν ένα κομμάτι που οι γονείς δεν μπορούσαν να διαχειριστούν πια. Έχουμε πάρα πολύ φάσμα αυτισμού κάτω. Πολύ μεγάλο το ποσοστό και γενικότερα οι αναπηρίες που υπάρχουν. Φανταστείτε ότι ένας γονιός για να πάει το παιδί του, ας πούμε, πρώτα σε ένα κέντρο να κάνει τρεις συνεχόμενες θεραπείες, έπρεπε να έρθει εδώ στο Ηράκλειο ή στο Ρέθμνο. Φανταστείτε, ας πούμε, όλοι οι αγρότες έπρεπε να αφήσουν όλη τη δουλειά τους, να κατέβουν στο Ηράκλειο, έχανες τη μέρα σου για να μπορείς να... Αυτό έπρεπε να επαναλαμβάνεται, ε? Και όχι μια φορά, όχι μια φορά τη βδομάδα αυτό. Παραπάνω, παραπάνω. Κανονικά είναι τρεις φορές. Άρα κατευθείαν το τρεις δεν υπήρχε. Δηλαδή πρέπει να ήταν μια οικογένεια που να έχει τη δυνατότητα το τρεις. Και δεν μιλάμε και για κόστη. Τα κόστη, ας πούμε, ήταν. Φανταστείτε ότι κάθε θεραπεία, ας πούμε, έξω κοστίζει από 30 μέχρι 40 και αναλόγως σε ποιο επίπεδο θα πας. Άρα ο παράγοντας εθελοντισμός, Φίλιππα, έχει ενεργό και καθοριστικό ρόλο. Εννοείται. Ε? Εννοείται. Υπάρχουν πολλοί εθελοντές. Θέλω να εξηγήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι πώς λειτουργεί για να έχει εικόνα ο κόσμος. Εμείς, οι γονείς που έρχονται, δεν έρχονται εντελώς δωρεάν. Έτσι. Η θεραπεία που πληρώνουν, δηλαδή το ποσοστό που πληρώνουν, είναι ακριβώς τα χρήματα που παίρνει ο γονιός πίσω από το ταμείο. Δηλαδή στην ουσία δεν βάζει χρήματα από την τσέπη του. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Πώς γίνεται όμως όλο αυτό? Έξω μια θεραπεία έχει 30 ευρώ. Στο σύλλογο έχει 16-17, κάπου εκεί. Ο θεραπευτής δεν έχει να φέρει πέρα από τις γνώσεις που έχει. Το βασικό κομμάτι. Όλο το υπόλοιπο, το στεγαστικό, η πρώτη λύπη που χρειάζεται, εξοπλισμός που έχουν μέσα οι αίθουσες, οι ανακαινήσεις, όλα αυτά που θα χρειαστούν για να είναι άρτιο το μάθημα, το φροντίζει ο σύλλογος. Φροντίζει να έχει τον εξοπλισμό του, φροντίζει να έχει τα μηχανήματα που χρειάζεται, φροντίζει να έχει τα πάντα σε σωστό επίπεδο και σε σωστό εξοπλισμό. Για την εύρυθμη λειτουργία. Αυτό ακριβώς. Γενικότερα που άρα, είναι εφικτό, ωμέγα. Με αυτή τη λογική απαιτούμε στους θεραπευτές να είναι πολύ χαμηλό το κόστος, να μην ζορίζει τους γονιούς, να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι γονείς, να μπορούν εκεί που θα πληρώνουν, ας πούμε, 35 ευρώ να πληρώσουν
τα 30 ευρώ στα δύο μαθήματα και όχι στο ένα. Και εκτός αυτό να μπορούν να κάνουν ένα αλυσιδωτό μάθημα. Δηλαδή να μπουν στη λογοθεραπεία, να μπουν μετά στην εργοθεραπεία και μετά να μπουν στον παιδοψυχολόγο. Όλο αυτό συνεργάζεται. Δηλαδή συνεργάζονται όλοι οι θεραπευτές μεταξύ τους. Μάλιστα. Για να μπορεί ο γονιός να το αφήσει εκεί το παιδί να φύγει, να έρθει να το πάρει και να επιστρέψει να παραλάβει το παιδί. Μάλιστα. Πολύ βασικό. Σας υποσχόμαστε ότι με το περάσει τώρα το Melon Run, γιατί το Melon Run είναι η ουσία μας. Το βασικό μας. Την Κυριακή κατεβαίνουμε όλοι στη Μεσαρά. Μακάρι να κάνει και καλό καιρό, ρε παιδιά, που όλα δείχνουν. Να είστε σίγουροι ότι θα είναι πάνω από τις 28. Το έχουμε τσεκάρει. Τώρα τι για καλό μας το πες αυτό. Πάνω φανελάκι, φανελάκι. Για μπάνιο. Πρώτα θα τρέξουμε και μετά θα κατηφορήσουμε από την κατηφόρα της θείας του Στέλιου να πάμε να ρίξουμε λίγο. Εγώ κουτουβαλώντας τα φτάσω. Άστα τώρα. Νερά έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε το νερό ζαρό εκεί που. Μια χαρά νεράκι. Τρέχουμε στη φανερωμένη λοιπόν αυτή την Κυριακή. Θα δώσουμε ραντεβού. Τι ώρα να έρθουμε? Προσέλευση του κόσμου έχουμε στις 8. 8. 8, 8 και 20 το αργότερο. Γιατί? Γιατί είναι πολύ κοντά όλα τα πάρκινγκ. Άρα λοιπόν να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε τα αυτοκίνητα που 9, 9 και 10 να έχει δοθεί. Να προλάβουμε και την πολύ ζέστη. Ναι, είναι και αυτό. Μα τι έρεση, Μανώλη, τα σκεφτόμαστε όλοι εμείς που δεν τρέχουμε. Δεν βλέπεις εδώ. Θέλουμε να σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Είμαστε στο πλευρό σας. Εμείς σας ευχαριστούμε και. Θα ξαναειδωθούμε. Θα ξαναειδωθούμε. Είπαμε, πούμε πολύ περισσότερα. Αφήσει μια υπόθεση που εκκρεμεί. Πέρα από την μένει υπόθεση. Να βγάλουμε την είδηση για το τι θα κάνει ο Σύλλογος. Ετοιμάζει κάτι πολύ μεγάλο και πρέπει να το παρουσιάσουμε. Παρεμφερές. Ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο ετοιμάζει. Τι λες. Τη βρήκαμε την είδηση. Βέβαια. Το πρώτο κομμάτι που εκπονείται είναι 42 στρέμματα. Άντε! Είχαμε, δεν είχαμε, μάθαμε. Κρατήσου, Μανώλη. Ωραία, θα πάω στο Μιμίκο πάνω και στους αθλητικούς. Και θα πεις, βγάλαμε την είδηση. Βγάλαμε την είδηση. Πήγαινε, θα σου βγάλω και ένα παράσημο εδώ γιατί σου αξίζει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι και να κάνετε, είμαστε στο πλευρό σας. Είστε υπέροχοι άνθρωποι και οι τρεις. Και όλοι όσοι είστε στο Σύλλογο.